Βλέπουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο. Εδώ χαιρετά την Αφορευτική Επιτροπή. Ασχολούμαστε με άλλα μικρά κόμματα από αυτά που ασχολούμασταν ένα μήνα πριν στις εθνικές. Και διάβαζα Wall Street Journal χθες που έλεγε ότι η Ελλάδα έχει γίνει βιομηχανία δημιουργίας μικρών κομμάτων. Αυτό είναι το. Και χαρακτήρισε κάποιον καινούριο φρούτο. Αυτό είναι το. Κατά την άποψή μου είναι το έγκλημα του εκλογικού νόμου. Δεν έπρεπε να είναι 30%. Έπρεπε να είναι παραπάνω. Διότι οι Γερμανοί πώς το έχουν, 5. Οι Γερμανοί και οι Τούρκοι 10. Και οι Τούρκοι είναι καλά, οι Τούρκοι άλλους λόγους. Μα δεν προσέχετε να δείτε τι σημαίνει. Είναι μικρό, λέτε το 3. Βεβαίως είναι μικρό και υπάρχει και κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι και πολύ φτηνή η συμμετοχή. Δηλαδή, εγώ είχα κάνει μια σκέψη κάποτε ότι θα έπρεπε το παράβολο να είναι 100.000. Για το κόμμα, λέτε. Για το κόμμα. 100.000. Και επίσης, και αν πάρει το ποσό. Πόσο είναι τώρα? Τίποτα. Αυτό πάει 100 ευρώ. Ο κάθε τελευταίος πάει και λοιπόν. Άκουγα κάτι για 100 ευρώ. Να σας πω. Και αν πάρει το 30% να του επιστρέφετε το παράβολο. Αυτό είναι πολύ ωραία σκέψη που λέτε, αλλά από πόσο ποσοστό και πάνω παίρνει επιδότηση? 1,5, νομίζω 1,5 ή 2 εκεί γύρω. Λοιπόν, αυτό με ποια λογική δηλαδή? Με καμία. Αυτό ο πολίτης, εμείς οι πολίτες, με ποια λογική πληρώνουμε όλους αυτούς τους τύπους? Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ενώθευση και λίγο? Με ποια λογική? Η εμπόδιο, δεν μπαίνει ένα εμπόδιο στο να εκφραστεί ο πολίτης και να ασκείς το δικαίωμα του εκλέγεσαι. Το άσκησε μόλις ο κύριος Παυλόπουλος το δικαίωμά του. Όχι, πάντως. Εγώ λέω για τη χρηματοδότηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, 1,5%.